Γεια σου, Πάρη. Γεια σου, Αντώνη. Τι κάνεις, Πάρη? Είναι όλα καλά, εσύ? Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος, γιατί μετά από 8 εβδομάδες, γιατί είχαμε και ένα pre-recording. Όντως. Βρισκόμαστε σε αυτόν τον πάρα πολύ ωραίο χώρο ξανά. Ναι. Για να κάνουμε το θεάρεστο έργο μας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, δεν το φαντάζεσαι. Ναι, γενικά είχα να κατέβω και λίγο καιρό στο γραφείο. Οπότε ναι, είμαι super happy. Έχουν ανοίξει καινούργια καφέ εδώ και... Εγώ το έχω γυρίσει να μην κάνω πρόμο. Ναι, και εγώ το έχω γυρίσει. Αλλά έχουν οι άτομα παντού λογότυπο. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Για λέγε, πώς πήγε? Γενικά καλά. Εντάξει, είχα κλειστεί αρκετά σπίτι. Ενώ ρε παιδί μου, στο γραφείο φαντάζομαι, νομίζω ήρθα μια φορά μόνο να πάρω μικρόφωνο για να παίξουμε τα λεπτά. Ναι, το κατάλαβα. Και έβγαινα καμιά φορά το μάθημα. Από τότε είχες να έρθεις, από τότε πήρες το μικρόφωνο? Προσπαθώ να σκεφτώ και νομίζω ναι, δεν πρέπει να είχα έρθει. Όχι, φίλε, εγώ άμα ξέρεις την προηγούμενη εβδομάδα, ερχόμουν μια φορά την εβδομάδα σίγουρα. 100%, φίλε, εντάξει. Εντάξει, πήγαινα μια φορά iFood. Α, οκ, okay. Άρα έβγαινε από το σπίτι μια φορά την εβδομάδα και σε αντίστοιχη. Ναι, το κάνω έτσι. Μάλιστα. Καλά, σήμερα να ξέρεις, έχω. Κοίταξε, έχουμε καιρό να το κάνουμε από κοντά, οπότε δεν θα μπορούσα παρά να έχω κάτι. Εγώ μου θέλω να στάξω λίγο ξύδι τώρα. Είμαι σε ένα τέτοιο μου. Δεν έχω κανένα πολύ πρόβλημα. Είμαι πλήρως προετοιμασμένος για όλα. Άκου, θέλω να. Το θέμα ήρθε από κάτι που προέκυψε αυτές τις μέρες λίγο στην επικαιρότητα. Τεχνικό, είναι τεχνικό καταρχάς. Okay. Και θέλω να συζητήσουμε για τα single page applications στο web, τα SPAs, ρε παιδί μου. Το οποίο τι είναι, να το τεχνικά, τι είναι τα single page applications? Είναι ένα λευκό HTML. Ναι. Το οποίο έχει μέσα JavaScript και αντί να φορτώνει στην ουσία όλο τον κώδικα από το server, το κάνει δυναμικά JavaScript το τι εμφανίζεται στο UI. Και ένα παράδειγμα τέτοιο και ολοκληρώνει για παράδειγμα τα Google Docs, το Facebook Messenger, όλα αυτά είναι single page applications. Είναι το Facebook Messenger. Και το Facebook σχεδόν. Είναι. Αφού είπανε ναι. Πλέον ότι θα είναι όλο. Α, εγώ έχω Safari και μου λέει θα είναι σε λίγο διαθέσιμη καινούργια version. Anyway, δεν ξέρω. Είναι αυτό που στην ουσία πατάς click και αντί να κάνει refresh, σου κάνει κάτι άλλο στη σελίδα αντί να σε πηγαίνει κάπου αλλού. Πες τώρα λοιπόν, κατά τη γνώμη σου, είναι το single page application. Δεν θα ήταν πολύ πιο αντιπροσωπευτικό αν τα single page applications είχαν ένα καφέ HTML? Ένα? Καφέ HTML. Τι εννοείς? Ότι είναι σαν κουράδα. Λοιπόν, έχω συγκρατηθεί νομίζω για τόσα επεισόδια. Μπορούσα αυτή τη φορά να εκφραστώ ελεύθερα. Μπορούσες. Εντάξει, συγγνώμη, μου το λένε και μου λένε ρε, κοίταξε λέει τι κόσμο που είναι Αντώνη, μου λένε δεν είσαι αγγίσα ένα στα βίντεο και αυτά. Εντάξει, στην πραγματική ζωή νομίζω ότι είμαι λιγότερο συγκρατημένο από σένα. Πιθανό. Σε κάποια πράγματα σίγουρα, Αλλά γελάμε και μας αρέσει. Είναι σκατά, όντως. Είναι ρε παιδί μου, είναι μια τεχνολογία η οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμη για συγκεκριμένες εφαρμογές. Ναι. Και την έχουν, μιλάμε, τις έχουν αλλάξει τα φώτα. Την έχουν βιάσει μέχρι αηδίας. Και το έχουν κάνει hard. Εν τω μεταξύ, εμείς είμαστε από αυτούς που έχουν φτιάξει single page application. Το Sourceler, δηλαδή το ID το οποίο έχουμε φτιάξει, που είναι ένα editor μέσα στο browser και κάνεις τα πάντα εκεί, είναι αναγκαστικά ένα single page application. Φαντάζομαι κάθε φορά που ανοίγεις ένα αρχείο να πρέπει να κάνει restart. Και βγάζει νόημα. Έχει διαφορά το να έχω μια ιδιαίτερα διαδραστική σελίδα, είτε άποψη φορμών, είτε άποψη διαδραστικότητα με τον χρήστη, να βάζει input, να παίρνει output. Δηλαδή, προφανώς και το Facebook chat δεν περίμενα να μου κάνει refresh κάθε φορά που έστειλε ένα μήνυμα για να μου δείξει το καινούργιο μήνυμα. Ή περίμενα να είναι αρκετά πιο δυναμικό ώστε να μπορεί να έχει πολλά chats παράλληλα για να μπορώ εγώ να αλλάζω για παράδειγμα τον Μπάρι ή τον Αντώνη και να συνεχίσω να βλέπω συζητήσεις, να μου βγάζει notifications. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο θέλω να αλληλεπιδράσω. Ναι. Βγάζει νόημα. Και είναι διαφορετικό να θέλω να κάνω ένα blog. Και το blog να μου φέρνει μια λευκή κουράδα στην αρχή και να περιμένω μετά να κατεβάσω 3,5 GB JavaScript για να μπορέσω να δω πάρα πολύ ωραίο αυτό το blog που έφτιαξα με 18 τεχνολογίες άχρηστες. Άκουσες, Μάρια? Ναι, συγγνώμη, αλλά μιλάμε αλήθεια. Είναι τραγικό. Και νομίζω βασικά ξεκίνησε όλο αυτό. Δεν ξέρω αν από εκεί εμπνεύστηκες, αλλά είχαμε να διαβάσαμε ένα φανταστικό άρθρο. Από εκεί, Γι' αυτό λέω κάτι που είναι στην επικαιρότητα. Υπάρχει ένα άρθρο το οποίο θα το βάλουμε από κάτω μετά στο description. Εννοείται, πολύ καλό. Που λέει ο τύπος ότι το έχουμε παρακάνει με τα single page applications. Και... λοιπόν, αυτό το είχα συζητήσει και σε κάποια άλλη μικρή κουβέντα που είχαμε κάνει. Δεν θυμάμαι σε ποιο επεισόδιο. Όπου λέει ότι έχουμε αρχίσει να βρίσκουμε τρόπους να κάνουμε πράγματα γρήγορα, τα οποία by default ήταν γρήγορα. Ναι. Πριν. Δηλαδή στο React έχουν αρχίσει να κάνουν πράγματα μόνο και μόνο για να, είναι να πλησιάζει το React το performance του να μην υπάρχει. Ναι, γενικά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ωραία. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Γενικά παραδοσιακά οι σελίδες ήταν documents. Δηλαδή η σελίδα της εταιρείας μου, about, company, αυτό. Δεν υπήρχαν e-shops, δεν. Και σιγά σιγά έπαιρνε δυναμικότητα. Βασικά δεν υπήρχε καν CSS και δεν υπήρχε καν JavaScript.
Δηλαδή, άμα θέλει να πα τόσο πίσω. Ναι, τόσο πίσω, όταν ξεκίνησε, ήταν απλά documents. Νομίζω ξεκίνησε στο CERN όλο αυτό. Σωστά. Για να μπορούν να μοιράζονται κάποια documents δικτυακά, νομίζω αυτό ήταν το αρχικό concept. Υπήρχε βασικά το hypertext markup text language, νομίζω που είναι το HTML. Ναι, ναι. Το οποίο πρακτικά τι έλεγε ότι εγώ θα σου δώσω μια γλώσσα η οποία απλά θα μπορέσει να δώσει διαφορετική σημασία στο κείμενο. Δηλαδή, αντί να έχει ένα κείμενο από πάνω μέχρι κάτω το ίδιο, το οποίο δεν μπορεί να σου μιλήσει. Το HTML ήταν το πρώτο που ήρθε και είπε, ξέρεις τι, θα πω κάτι, θα λέγεται header, 1, 2, 3, 4, 5 και τα καθεξής, που θα έχει σημαντικότητα, θα είναι πιο μεγάλο. Boards, links από ένα document σε ένα άλλο. Σωστά, άρα πήγε να δώσει ένα υπερκείμενο πρακτικά, δηλαδή μια παραπάνω δυνατότητα, δυνατότητες στο κείμενο. Σωστά. Μετά είπαν ότι δεν είναι πολύ ωραίο αυτό. Και βάλα το, ξεχωρίσανε τη σημασιολογία, το περιεχόμενο δηλαδή, από το εικαστικό κομμάτι, όπου ήρθε και το CSS. Εκεί ήρθε λοιπόν το CSS. Πού φτιάχτηκε το CSS, ξέρεις. Θα με πεθάνεις τώρα, δεν ξέρω. Στην όπερα. Στην όπερα. Ναι. Ένας από τους τύπους που έφτιαχνε τον όπερα ήταν αυτός ο οποίος έχει φτιάξει και το CSS. Mm. Ο οποίος παρεπτόντως είναι, μικρή παρένθεση, είναι πάρα πολύ κατά του να βάζει attachment στα emails και πιστεύει ότι πρέπει όλα να είναι links στο web. Άσχετο. Αυτή είναι η γνώμη. Ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Ναι, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον τύπος αυτός. Sorry, συνέχισε. Όχι, ήρθε το CSS λοιπόν και μετά είπαμε ότι χρειάζεται κάποιες φορές. Και ποιος έφερε τη JavaScript στο browser. Δεν είναι καλό στην ιστορία. Η Microsoft. Αλήθεια. Ναι, η Microsoft το έκανε. Είμαι 99% σίγουρος. Άρα ο Internet Explorer ήταν ο πρώτος browser με JavaScript. Νομίζω ναι. Η οποία Microsoft έχει γράψει και ολόκληρο engine για JavaScript. Τσάκρα. Το οποίο το παίζει ακόμα αυτό ή το στάρανε για V8. Νομίζω ότι παίζει να έχει ένα υβρίδιο V8 και αυτού ο τελευταίος Edge, ο οποίος είναι Chromium-based κάπως, αλλά έχει τσάκρα σε κάποια σημεία, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Okay. Αλλά δεν... Πάντως σίγουρα αυτοί είχαν κάνει contribute στο Node να μπορεί να τρέχει με τσάκρα core από κάτω. Αυτό το έχουν κάνει. Τώρα να το παρατήσανε ή δεν ξέρω από τι. Ναι. Οπότε έχουμε φτάσει σε JavaScript. Το νόημα ποιο ήταν το JavaScript ήταν ότι πολλές φορές οι σελίδες χρειάζονται να έχουν κάτι πιο δυναμικό. Άρα, δηλαδή, από εκεί πέρα που εγώ απλά μπορούσα να πατήσω links και να πάω και να κάνω submit forms, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, τώρα στην ιστορία η αλήθεια είναι ότι μπορεί να χάνω λίγο τα βήματα, αλλά η λογική είναι ότι μπορώ με την JavaScript να πάω και να κάνω λίγο πιο δυναμικά πράγματα. Για παράδειγμα, μπορώ να δείξω το τι ώρα είναι εκείνη την ώρα, ας πούμε, ξέρω εγώ. Σωστά. Δυναμικά. Ήταν στάνταρ τα ρολόγια στα sites κάποτε, ήταν must. Είχε κλασικό ρολογάκι, νομίζω, και κλασικό view counter που σου λέγε ίσω επισκέπτε. Ναι, ήταν στάνταρ. Αλλά ναι, πέρα από αυτό, παιδί μου, η JavaScript έκανε βασικά πράγματα. Μια διαδραστικότητα έβαζε συνήθως μέσα στο site. Δηλαδή, πλέον αυτό που ήταν ένα σχέδιο document που διάβαζες και που είτε έκανε submit κάποια πράγματα, είχε και μια διαδραστικότητα με τον κάθε χρήστη. Δηλαδή, ακριβώς. Ναι. Δεν ξέρω ποια ήταν τα πρώτα πράγματα που έκανες με JavaScript, αλλά το ρολόι νομίζω είναι. Το ρολόι παίζει να ήταν το. Δηλαδή, τύπου το κλασικό παράδειγμα, πώς βλέπεις τώρα ένα blog σε single page apps, να ήταν το ρολόι σε. Νομίζω η JavaScript έπαιζε. Μπάλα κάπου εκεί που ξεκίνησε και μια τεχνολογία λεγόταν DHTML, Dynamic HTML, δεν το. Τι μετάψαχνα κάποια στιγμή αυτά, ναι, μικρό. Okay. Το οποίο ο σκοπός ήταν ρε παιδί να μπορεί να έχει κάποια drop downs, να μπορεί να έχει λίγο. Νομίζω η λογική με την οποία ξεκίνησε ήταν να μπορεί να έχει λίγο πιο δυναμικό user interface. Okay. Το οποίο ξέρει να μπορεί αυτό να έχει drop downs και να μπορεί να κάνει click and fans αυτά και μετά να επιλέγει για να έχει λίγο καλύτερο και πιο προσιτό στο χρήστη user interface. Και σιγά σιγά μπαίνανε δυνατότητες στη JavaScript. Ναι, όπως για παράδειγμα, ένα πολύ, νομίζω η πρώτη πολύ μεγάλη δυνατότητα ήταν το XML request, που πρακτικά η JavaScript σου επέτρεπε να κάνεις ένα request και να φέρεις περιεχόμενο από το server το οποίο δεν ήταν διαθέσιμο. Mm. Άρα, για παράδειγμα, κάνε refresh και φέρουμε τα τελευταία νέα. Mm. Έχω μια σελίδα με νέα, την έχω ανοίξει, έχει περάσει μια ώρα, έχει εμφανιστεί ένα καινούριο νέο. Οπότε μπορώ με JavaScript, χωρίς να κάνει refresh ο χρήστης, να χτυπήσω τον server και να πάρω κάποια καινούργια νέα. Και τότε ήταν και πολύ διαδεδομένο το XML σαν πρωτόκολλο επικοινωνίας. Γι' αυτό λέγεται XML, HTTP request, όλο αυτό το σκηνικό. Ναι. Αλλά γενικά η JavaScript πάντα προσπαθούσε να καλύψει κενά τα οποία υπήρχαν στη δυναμικότητα της HTML. Για παράδειγμα, πριν την HTML5, η JavaScript έκανε πάρα πολλούς ελέγχους. Είχα εγώ μια φόρμα, για παράδειγμα, που μου έλεγε βάλω το email σου. Mm-hmm. Πήγαινα εγώ να βάλω ένα email και έγραφα, ξέρω εγώ, ο Αντώνης Καλυπέτης, ξέρω εγώ, γιατί δεν ήμουν εξοικειωμένος να καταλάβω το email πρέπει να έχει κάτι, παπάκι, κάτι, τελεία, κάτι άλλο. Άρα λοιπόν τη μου κάνει JavaScript μου λέγε, φιλέ, δεν γίνεται το email σου να είναι αυτό, μήπως έχεις κάνει κάποιο λάθος. Mm-hmm. Αυτό δεν μπορούσε να το κάνεις με την JavaScript. Σωστά. Ή αυτό προσπαθήσει εκεί που λύτωνε στο χρήστη που κολούσε, ότι αν αυτό έπρεπε να φύγει στο server και να έρθει πίσω, ειδικά όταν το Ιντερνετ ήταν αργό. Mm-hmm. Δεν ήταν μια ωραία εμπειρία. Οπότε εσύ ήθελε να κάνει έναν έστω πρώτο γρήγορο έλεγχο, χωρίς να σημαίνει ότι θα κάνει το backend και να πει στον χρήστη: ξέρεις τι, δεν γίνεται να έχει email χωρίς παπάκι.
λέω εγώ τώρα, τα απλά. Οπότε είχε, και συνεχίζει να έχει, δεν disarm την JavaScript εδώ, ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε πολλά κομμάτια. Για παράδειγμα, μπορεί να έχω μια φόρμα με υποχρεωτικά πεδία, τα οποία δεν είχε νόημα να πατήσω εγώ submit και να στείλω τη φόρμα πριν γεμίσουνε. Άρα λοιπόν, τι μου λέει η JavaScript, θα ενεργοποιήσω το κουμπάκι submit μόλις έχει βάλει τουλάχιστον τα πεδία που είναι υποχρεωτικά ο χρήστης. Και όλα αυτά σιγά σιγά προσπαθούσε η HTML να τα διορθώσει με πιο στάνταρ τρόπο. Γιατί εκεί πέρα πιο παλιά, α πούμε, αναγκαζόσουν να έχει διαφορετικές βιβλιοθήκες που είχαν διαφορετική εμπειρία χρήσης κ.ο.κ. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλει να πούμε το ιστορικό. Αλλά όχι, είναι ωραίο γιατί έχει σημασία το πώς καταλήξαμε εδώ, το οποίο για μένα είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Σε αυτό το κικαιώνα που λέγεται single page application πλέον. Έχει σημασία να καταλάβει που ήρθε και κόλλησε το κάθε εργαλείο. Δηλαδή, μετά χρησιμοποιούσαμε το Flash για να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν είχε JavaScript. Σωστό. Μετά η Apple έκανε τη μεγάλη κίνηση και ντύσαρε το Flash εντελώς. Και... πρώτη Apple στο Safari, Η πρώτη Apple στο iPhone. Στο γιατί iPhone, okay. Ό,τι smartphones υπήρχαν είχαν κάποια έκδοση του Flash που έπαιζε. Και λέει η Apple, υπάρχει ακόμα να το ψάξει το email του Steve Jobs, το μήνυμα. Λέει η Apple δεν θα έχει Flash το iPhone. Βγαίνει η Adobe και λέει είστε βλάκες, όλοι λατρεύουν το Flash, κόβεται, ξέρω εγώ, cross-platform εφαρμογές που είναι τέλειες. Και βγαίνει μετά το μήνυμα του Steve Jobs. Είναι ένα, δεν ξέρω αν το έχει διαβάσει, είναι ένα γνωστό γράμμα το οποίο λέει αγαπητοί Adobe, ξέρετε ότι δουλεύουμε πάρα πολύ καλά μαζί σας, αγαπούμε, αλλά το Flash δεν είναι καθόλου καλή τεχνολογία. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν οι χρήστες μας στα Mac. Πλέον υπάρχει το HTML5 το οποίο εμείς το σπρώχνουμε πάρα πολύ. Και όντως το WebKit ήταν από τους πρώτους που έσπρωχνε να έχεις βίντεο, γιατί δεν υπήρχαν βίντεο πριν το HTML5 χωρίς Flash. Τώρα πρέπει να λέει παιδιά, αυτό ήταν το Flash, από την Apple είναι όχι. Και ήταν ένα πάρα πολύ τολμηρό βήμα για την εποχή, γιατί ήταν στάνταρ ότι το Flash υπήρχε, ρε παιδί μου, σε χίλια δύο σημεία. Και ευτυχώς, ναι, φτάσαμε στο σημείο πέρυσι πρόπερση, νομίζω, που εξαφανίστηκε εντελώς ο Παντούμερ και πρότινος υπήρχε κάτι. Κάτι υπήρχε στο Chrome, νομίζω, που το είχαν μέσα και μπορούσε υπό συνθήκες να το ενεργοποιήσει, αλλά πλέον δεν υπάρχει πουθενά τίποτα. Έχεις δίκιο. Θυμάμαι, νομίζω, να υπάρχει flag στον Chrome που να μπορεί να το ενεργοποιήσει και να παίξει μπαλίτσα από εκεί. Ναι. Χωρίς να είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω. Κάτι υπήρχε μέχρι και τα τελευταία χρόνια, αλλά τώρα σίγουρα όχι. Anyway, και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο τώρα που η JavaScript βάζανε όλο και παραπάνω δυνατότητες για να μπορείς να κάνεις όλο και παραπάνω πράγματα, όπως το να φτιάξει έναν ολόκληρο code editor και πράγμα και terminal μέσα στο browser, όπως έχουμε κάνει εμείς. Πολύ χρήση. Δηλαδή, προφανώς η τεχνολογία είναι φανταστικό, ναι, αυτό που έκανε και συνεχώς πήγαινε το web μπροστά. Δεν είναι ότι... το πρόβλημα δεν είναι JavaScript. Το πρόβλημα είναι αυτός ο οποίος αποφασίζει να γράψει JavaScript αντί για HTML. Θα φτάσουμε εκεί. Ναι. Μετά έχουμε την αγαπημένη και βασικά την τεχνολογία που είναι η πιο αγαπημένη και μισητή στους developers ταυτόχρονα που έρχεται. Ποια είναι? Τώρα με ψάρωσες. jQuery. Α, ναι, ρε φίλε. Λοιπόν, παρεμπιπτόντως είδα χθες. Βγάλανε το καινούργιο έκδοση του Bootstrap χθες προχθές, τέλος πάντων, αυτού του framework για να κάνεις UIs. Και έκανε ένας από κάτω comment στον δημιουργό στο Twitter και λέει: πότε θα ξυλώσετε την jQuery εντελώς. Και λέει: παιδιά, αν έρθει η ώρα, το Bootstrap 5 δεν θα έχει jQuery. Και ήδη έχει εξαφανιστεί από το Master Branch. Πλάκα κάνεις. Και όμως. Μεγάλη φάση. Ναι. Αλλά η jQuery ήταν το πρώτο JavaScript framework που σου επέτρεπε πολύ εύκολα να κάνεις πράγματα πάνω στο DOM. Το DOM είναι το document. Είναι η δομή τη σελίδα. Λέει, ξέρεις, εδώ είναι όλη η σελίδα, εδώ είναι μια παράγραφο, εδώ είναι μια εικόνα, μια λίστα και πάλι λέγοντας. Το οποίο ήταν, μιλάμε, από τις πιο ριζοσπαστικές τεχνολογίες που υπήρξαν στο web, θεωρώ. Το DOM. Δηλαδή, η jQuery, δηλαδή, θεωρώ ότι άλλαξε πάρα πολύ την δομή των σελίδων, το πόσο γινόταν δυναμικές, πόσο μπορούσε να κάνεις εύκολα πράγματα. Γιατί από εκεί πέρα που έπρεπε να ψιλοκατέχεις από JavaScript, να καταλαβαίνεις λίγο πώς δουλεύει το DOM, να καταλαβαίνεις πολλά πράγματα, με jQuery μπορούσε και κάποιος ο οποίος δεν είχε τόσο καλή εμπειρία στον προγραμματισμό να μπορέσει να κάνει αλλαγές ή να πει, ξέρεις τι. Πάρα αυτό το element, κάτω κάτι άλλο. Επίσης είχε ένα πολύ καλό plugin system. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα plugins τα οποία παίζανε πάνω από το jQuery. Όντως. Οπότε νομίζω ότι αυτό δηλαδή, ήταν. Τα δεύτερα που έγραψε plugin για jQuery, πραγματικά. Και ξεκινούσε και έλεγε, ξέρω εγώ θέλω μία. Ειδικά όταν το HTML5 δεν ήταν standard, μπορούσε να πα και να πει θέλω ένα drop down το οποίο για παράδειγμα να είναι λίγο πιο. Ξέρεις, λειτουργικό, ας πούμε. Λίγο, ναι. Πιο διαδραστικό, δεν ξέρω. Μπορούσε, ξέρω εγώ, να γράψεις να είναι searchable, δηλαδή έχω, ξέρω εγώ, μια λίστα με όλες τις χώρες. Ναι. Άντε τώρα scroller να βρεις την Ελλάδα, μπορούσα να κάνω ένα drop down το οποίο έγραφα Ελλάδα και μου το έβγαζε. Δηλαδή σου έδινε πάρα πολλά εργαλεία για να μπορέσεις να κάνεις. Όντως. Πράγματα, αλλά ταυτόχρονα επειδή ήταν τόσο εύκολη, νομίζω ότι ήταν και λίγο βραχνάς για πολλούς ανθρώπους και γι' αυτό και το Bootstrap τώρα κατάφερε να τη βγάλει τελείως από το. Εντάξει, κοίταξε, πολλά πράγματα από αυτά τα οποία έκανε η jQuery και ήταν εύκολα τότε, τώρα γίνονται by default εύκολα.
Δηλαδή, ένα από τα πράγματα που έκανε στην jQuery έλεγε βρε μου το div με id tada και μετά ναι. βρε εκεί μέσα τα list elements τα οποία έχουν αυτή την class. Πλέον αυτό το κάνει με το query selector που παίζει από μόνο του όλου του browsers. Οπότε είναι obsolete από. Δηλαδή, πριν ήταν δύσκολο να κάνει XML, ήταν δύσκολο να κάνει σύγχρονα request στο server. Με την jQuery, το έκανε πιο εύκολο. Πλέον χρησιμοποιεί το fetch, άμα θε να κάνει πράγματα. Επίσης, αφού το εμφανίστηκε το Node και τα κατ' επέκταση στο NPM και όλο αυτό το οικοσύστημα, είναι πολύ πιο εύκολο να βρει βιβλιοθήκες για JavaScript πλέον. Και υπάρχει και standard τρόπος να τις κάνεις import. Με τα ES imports, τέλος πάντων. Είναι... Ναι, οπότε πρακτικά η jQuery ήταν αυτή που πήγαινε νομίζω το web μπροστά και μετά. 100%. Κάποια στιγμή έρχεται το React, νομίζω. Δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κάτι στη μέση. Angular ήταν η πρώτη. Angular, σωστά. Angular λοιπόν, άρα. Ναι, η οποία είχε, το φανταστικό της Angular ήταν ότι είχε το two-way binding. Πριν την Angular ήταν το άλλο ρε, με το handlebar. Το μουστάς. Όχι, το backbone. Ναι, και το backbone έχει παίξει. Ήτανε, το μουστάς αντέγραφε το handlebar που ήταν μέρος του... Έλα, αυτό είχαν στον ωκεανό του... Μα έχεις πεθάνει τώρα. Θα σκάσω τώρα. Δώσε μου 10 δευτερόλεπτα διαφορετικά θα πάει μπροστά το... Ember.js. Είχαν γίνει διάφορες, ρε παιδί μου, νομίζω, προσεγγίσεις στο θέμα. Αλλά ναι, νομίζω η πρώτη έτσι ήταν το Angular, το οποίο δήλωνε σε πάνω στο HTML κάποια πράγματα. Είχε, θυμάμαι, two-way data binding, που τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ό,τι έγραφες εσύ σε ένα input, το αποθήκευε σε μια μεταβλητή αυτόματα. Και ό,τι άλλαζε στη μεταβλητή, το πήγαινε και στο input. Το οποίο ήταν πρόβλημα εν τέλει. Ναι, βασικά όλα αυτά πήγαν να λύσουν ένα πρόβλημα. Ότι πλέον είχε αρχίσει η JavaScript και έμπαινε τόσο πολύ σε σελίδες. Που έφτιανε UI, ναι. Που έφτιανε UI, αλλά είχες κάποιο data lake, δηλαδή είχες κάποια δεδομένα τα οποία αναπαριστούσε με κάποιο τρόπο σε ένα UI. Σωστά. Δηλαδή, η jQuery, αυτό που σου έδινε by default είναι τι, είναι πρακτικά να πηγαίνω εγώ για να βρω μια τιμή μιας μεταβλητής, να πρέπει να την ψάξω μέσα στο DOM. Mm. Άρα, οτιδήποτε μέσα στο DOM μπορούσα να το έχω διαθέσιμο και να κάνω πράγματα πάνω του στην jQuery. Σιγά σιγά όμως όσο γινόντουσαν πιο βαριές οι εφαρμογές από άψη JavaScript, γιατί μπορεί να έχεις ένα source layer το οποίο είναι ένας ολόκληρος editor, μπορεί να έχεις το Gmail το οποίο είναι μια εφαρμογή Σωστά. που είναι ένα ολόκληρο email client σε ένα browser, άρχισες και είχες δεδομένα τα οποία δεν ήταν απαραίτητα ορατά εκείνη τη στιγμή και ήταν πολύ δύσκολο να τα έχεις όλα στο DOM και να εμφανίσεις και να εξαφανίσεις πράγματα πιο δυναμικά για να μπορέσεις να κάνεις να δουλέψουν. Που ήταν ο standard τρόπος πιο πριν. Άρα λοιπόν χρειάστηκε να γίνουν κάποια frameworks τα οποία θα μπορούσαν να έχουν στη μνήμη αποθηκευμένες κάποιες πληροφορίες και με βάση κάποιες ενέργειες του χρήστη να αλλάζουν το presentation layer. Δηλαδή να είναι λίγο πιο κοντά στο MVC ενδεχομένως κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή εντάξει δεν έχει controller βέβαια εκεί, ναι. σαν μοντέλο, αλλά να έχει ένα μοντέλο που θα έχω κάπου τα data μου, θα κάνω ενέργειες, οι ενέργειες θα αλλάζω τα data και με τα αλλαγμένα data θα κάνω render. Καλά, όταν μπήκε μέσα το React στο πακέτο, το Redux στο πακέτο, εκεί το πλησιάσανε κάπως, δηλαδή το Redux αποθήκευε το state κάπου, είχες τους τα actions, πώς Resolve, κατά τα λέει, δεν θυμάμαι. Όχι resolvers. Έχεις resolvers, είσαι σε 1000, αλλά μπορείς να έχεις κάπου τα actions που ήταν οι αντίστοιχοι controllers, δηλαδή η λογική και έχεις και το view layer που ήταν το React. Anyway, μιλάμε για χαμό τώρα, δεν... Η λογική ήταν ότι επειδή γινόταν πιο πλούσιες οι εφαρμογές, χρειαζόταν ο τρόπος να μπορέσω εγώ να είναι πιο εύκολο και γρήγορο να συγχρονίσω τα data τα οποία είχα στη μνήμη, ας πούμε, του browser με το τι έβλεπε ο χρήστης χωρίς αυτά τα πράγματα να είναι inconsistent. Άρα, δηλαδή, για παράδειγμα, άμα εγώ πήγαινα και έλεγα βάλε κάτι σε μια λίστα, με jQuery πρέπει να πάω να το βάλω σε μια λίστα και μετά να πάω και στη λίστα στο browser όντως και να βάλω και ένα παραπάνω element. Σωστά. Ενώ αυτό. Πολύ πιθανό να ξεχνούσα να κάνω ένα από τα δύο ή να μην δούλευε σωστά αυτό. Οπότε όλα αυτά τα frameworks ξεκίνησαν να προσπαθούν να λύνουν αυτό το πρόβλημα. Να υπάρχει consistency μεταξύ των δεδομένων και το τι βλέπει ο χρήστης. Σωστά. Πες το. Όχι, προχωράμε. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής, ότι για να είμαι ξεκάθαρος, ότι θεωρώ ότι το React είναι και γαμό της τεχνολογίας γενικά. Δηλαδή είναι ανεξάρτητο. Είναι απίθανο. Ένα. Ξεκινάμε από αυτά τα οποία κάνουν είναι φανταστικά στο React. Ένα. Δύο. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ok και το προτείνω και όλος όποιος θέλει να πειραματιστεί με πράγματα για να μάθει JavaScript να δει και το React πως είναι. Αν κάποιος το κάνει επειδή γουστάρει να φτιάξει τον blog του σε React και δεν τον νοιάζει το τελικό αποτέλεσμα ή η πολυπλοκότητα επειδή όντως θέλει να τριφτεί με αυτή την τεχνολογία, το θεωρώ πάρα πολύ καλή ιδέα. Από εκεί και πέρα, το 99% των sites που χρησιμοποιούν React δεν χρειάζονται React και έχουν μια εμπειρία χρήσης η οποία είναι χειρότερη από το να μην είχαν React και να ήταν κανονικά sites, παιδιά. Τι κάνει το React? Βασικά, το React θεωρώ ότι είναι ένα μέρος μιας οικογένειας πραγμάτων που είναι ο React και ο προγραμματισμός κατά κάποιο τρόπο. Ναι, ωραία. Το οποίο τι κάνει?
Πώς δουλεύει το React? Ωραία, η λογική του πιάνει το React. Λέει, θέλεις να έχεις ένα δυναμικό user interface, δηλαδή θέλεις αυτό που βλέπει ο χρήστης σελίδας να είναι δυναμικό. Mm-hmm. Δεν θες να το φορτώνει από τον server τεχνικά. Δηλαδή, παραδοσιακά τι κάνουμε, στέλνουμε εμείς το HTML που είναι κώδικας, παίρνει το HTML browser που εδώ και 25 χρόνια τους φτιάχνουν να κάνουν parse καλά HTML και γρήγορα, και εσύ λες, αγνώρισε το αυτό, λέει τελείως που φτιάχνουμε εδώ και 25 χρόνια, το οποίο μπορείς λόγος να το αγνοήσεις. Λοιπόν, αλλά έχει σημασία να ξέρεις ότι αυτό λες, αγνώρισε την τεχνολογία που εδώ και 25 χρόνια φτιάχνουμε για να είναι γρήγορη. Μπορεί να πρέπει. Δεν κάνω πλάκα. Όντως. Και λες, αγνώρισε το, sorry, και θα το αναλάβω όλο εγώ με JavaScript δυναμικά προγραμματιστικά στο browser, γιατί για το δικό σου use case αυτό είναι το καλύτερο. Αυτό δεν είναι? Ναι. Και πρακτικά τι κάνει? Αυτό που πάει να λύσει το πρόβλημα του consistency, δηλαδή της συμβατότητας των δεδομένων, ναι, με το τι βλέπει ο χρήστης. Και αυτό που κάνει είναι ότι κάθε φορά που θέλεις να κάνεις μια αλλαγή στο τι βλέπει ο χρήστης, δεν αλλάζεις ποτέ τον DOM, αλλά πας και αλλάζεις τα δεδομένα. Και κάνει trigger το React να κάνει, να ξαναζωγραφίσει την οθόνη με, με το καινούργιο state, όπως λέγεται. Σωστά. Με την καινούργια κατάσταση. Σωστά. Άρα, στο παράδειγμα που είπες πριν εσύ, αντί εγώ να πάω και να ζωγραφίσω μια σελίδα, κατεβάζω το server κάποια δεδομένα που είναι, για παράδειγμα, ένα blog post που έχει τίτλο, περιεχόμενο, ξέρω, προηγούμενο, επόμενο ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Και με βάση αυτό το state, έχω μια λογική που αυτό το μεταμορφώνει και το κάνει HTML πρακτικά. Ωραία. Άρα, για παράδειγμα, όταν εγώ πάω και πατήσω next blog, αντί να με πάει σε μια καινούργια σελίδα, αλλάζει δυναμικά το URL μου, για παράδειγμα, κατεβάζει το καινούργιο blog από το server, το βάζει σαν current blog, ας πούμε, μεταβλητή, και ξαναζωγραφίζει τη σελίδα μου με το καινούργιο blog post. Ναι, ρε γαμό. Το οποίο δεν είναι καλό. Είναι αργό. Είναι λάθος. Είναι λάθος. Να πω κάτι. Σε ένα chat, βασικά σε ένα chat. Σε chat βγάζει πολύ νόημα. Να πω λίγο τη γνώμη μου και να μείνουμε λίγο στο θέμα του single page application μετά. Θα πω για το React. Αν δεν έχει πολύ πολύπλοκα δεδομένα που σου κάνε πράγματα από παντού και το ένα πειράζει το άλλο, δεν έχει λόγο ύπαρξη. Και chat να κάνει είναι απλό. Έρχεται μήνυμα, document create element, inner text είναι αυτό. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Καταλαβαίνω. Άμα έχει, άμα εφαρμογήσουν αυτό μόνο. Ναι, εντάξει. Δεν χρειάζεται να φορτώσει ένα megabyte στο χρήστη. Ναι. Λοιπόν, για να γίνει όλο αυτό πιο αργό. Άμα είναι απλό, μην το κάνεις. Σκέψου. Καταρχάς, σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, δεν μπορώ να φανταστώ γιατί μία public σελίδα να είναι σε React. Δηλαδή... Α, μία η οποία δεν χρειάζεται να συνδεθεί κάποιος και είναι... Ναι. Δηλαδή, ίσως το 99% των περιπτώσεων δημόσιων σελίδων, τώρα το ποσοστό, εντάξει, πάντα δεν μου αρέσει τα ποσοστά, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ παραδείγματα. Άρα, η συντελεστική πλειοψηφία των σελίδων που είναι δημόσιες δεν χρειάζεται React. Τέλος. Σωστά. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Δηλαδή, όταν μια σελίδα είναι δημόσια στην πραγματικότητα, θέλεις να μπει ο χρήστης εκεί να πάρει μια πληροφορία. Αυτό είναι, αναγκαστικά είναι αυτό το οποίο θες, αφού είναι δημόσια. Ακριβώς. Δεν είναι κάτι προσωποποιημένο που. Χάνεις το SEO σου. Γιατί πρέπει να κάνεις έξτρα hackers για να μπορέσει να είναι. Μιλάμε ότι πρέπει να είναι γρήγορο, γιατί το Google έφτασε σε σημείο να λέει ότι ξέρεις πώς κάνει SEO το Google. Έχει βάλει Chrome. Ναι, τραγικό. Ναι, και σου λέει ότι δίνω ένα δευτερόλεπτο, δύο δευτερόλεπτα, δεν ξέρω, κάτι λέει ότι πρέπει να έρθει η σελίδα σου στα ίσα. Τρελό, άλλαξε όλο το Google Search λόγω κακών προγραμματιστικών πρακτικών. Άρα πρέπει να έχεις αυτό. Ναι. Άρα για να κάνεις καλό SEO πρέπει να αλλάξεις τη σελίδα σου ή να βάλεις extra component το οποίο να κάνει server side rendering. Γιατί θα μιλήσουμε για server side rendering, ναι. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις το πράγμα, αλλά αναγκαστικά πρέπει να μπορώ να. Πρακτικά τι κάνω, φτιάχνω μια σελίδα που γίνεται με JavaScript. Τη στέλνω στο browser και επειδή αυτό είναι αργό, πριν τη στείλω στο browser, κάνω ένα extra component το οποίο παίρνει τη σελίδα από το server. Δικτυακό. Ναι. Οπότε ζητάει ο χρήστης, φτάνει στο server μου, ο server μου μιλάει με το πίσω κομμάτι, το πίσω κομμάτι στέλνει δεδομένα πίσω στο server, ο server υπολογίζει τη σελίδα και μου τη στέλνει. Κάνει το browser πρακτικά, ναι, δουλειά του browser, γιατί δεν. Θα σηκώσει React πρακτικά. Ναι. Περίπου θα σηκώσει React. Θα δοκιμάσει να κάνει το state του React, ένα virtual DOM, θα το κάνει render για να στο φέρει μπροστά. Να είναι έτοιμο μπροστά, ο browser να το πάρει έτοιμο και να πάει να κάνει bind πάνω εκεί. Να έχει κάποια δευτερόλεπτα που δεν θα είναι διαδραστική σελίδα, γιατί μέχρι να κάνει bind. Και να αυτό είναι καινούριο το time to interactive. Είναι αυτό που λέγεται το άρθρο, ότι πριν δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή θα έχει τη σελίδα, θα τη βλέπει, θα θέλει να πατήσει το κουμπί που να λέει θέλω να αγοράσω αυτά τα παπούτσια. Και θα πρέπει να περιμένεις, παρότι είσαι την ίδια σελίδα, άρα νομίζεις ότι σου λέει ο προγραμματιστής είναι γρήγορη, δεν είναι interactive. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να αλληλεπιδράσω με τη σελίδα, γιατί όλο το τι κάνει, μπλοκάρει, φρυζάρει τη σελίδα, μέχρι να έρθει το React, να κάνει initialize, να
κάνει bind πάνω σελίδα για να μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί να αγοράσεις παπούτσια. Λοιπόν, ξέρεις ότι μου αρέσει πολύ JavaScript. Ναι. Έχουμε γράψει ένα ολόκληρο terminal στην JavaScript. Την αγαπάμε σαν γλώσσα. Έχω ένα κόλλημα. Θέλω για παράδειγμα ό,τι σελίδα κάνουμε να μπορεί να παίζει και χωρίς JavaScript. Όχι επειδή δεν έχει ο κόσμος, sorry, σε διακόπτω, αλλά επειδή δεν χρειάζεται. Ναι. Μα, τι μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, έχεις τόσο ωραία προβλήματα να λύσεις με αυτές τις τεχνολογίες. Mm. Και πας και σκοτώνεις ένα κνούπι με μια μπαζούκα, πραγματικά. Είναι αγνώμη τα άλλα. Ναι, ναι, είναι φοβερή. Έχω εκπλαγεί με το πόσες πολλές σελίδες έχουν κακή εμπειρία χρήσης λόγω αυτού του πράγματος. Δηλαδή, να πατάω και μέσα σε αυτά, το ξαναπεί σε προηγούμενο επεισόδιο, το Facebook Messenger. Μια φορά θα κάνω στο επεισόδιο screencast, θα μου στείλεις ένα βίντεο στο Facebook Messenger, θα πατήσω κλικ και θα δεις πόση ώρα θα κάνεις ένα MacBook Pro με 16 GB RAM να σου ανάξει το βίντεο. Μιλάμε για δευτερόλεπτα, νομίζω ότι δεν λειτουργεί. Είναι πολλές φορές που το πατάω, πολλές φορές. Δεν μπορώ να το συνηθίσω, δεν έχει. Είναι κακό. Anyway, όλο αυτό το πράγμα, παιδιά, φτιάχνουμε σελίδες οι οποίες κάνουμε εμείς ωραία προγραμματιστικά πράγματα με JavaScript και εν τέλει αυτά τα καπελώνει το χρήστη. Τα οποία ποτέ δεν τα ζήτησε. Δεν είναι καλό πράγμα. Μα έχουμε καταντήσει ένα σημείο να σου λέει ο άλλος ότι το πιο βαρύ πράγμα που τρέχει στον υπολογιστή είναι ο browser. Mm. Είναι. Εμένα αυτό το οποίο με φορτώνει και δεν μπορώ να το συνηθίσω είναι το πόσο εύκολα ένας προγραμματιστής και το νομίζω το έχουμε κάνει και εμείς αυτό σίγουρα μπορεί να αγνοήσει το συμφέρον του τελικού χρήστη για κάτι που εκείνη τη στιγμή τον ενδιαφέρει και του φαίνεται cool. Ναι, είναι τραγικό βασικά. Και το χειρότερο είναι ότι αυτό έχει πάρει μπάλα και άλλες τεχνολογίες. Γιατί ας πούμε μαζί με το React είναι η Angular 15, δεν ξέρω πόσο εκδόση έχει βγάλει, η οποία πάει να γίνει. React. Πολύ κοντά στο React. Όχι ότι η Angular πριν ήταν καλύτερη, έτσι. Γιατί απλά όλο αυτό το έχουν κάνει με έναν τρόπο και σε αναγκάζει να φτιάξει ολόκληρη τη σελίδα. Εγώ εκεί πέρα ξενερώνω πάρα πολύ. Δηλαδή, έστω λοιπόν ότι εγώ θέλω να κάνω ένα ισόπια παπούτσια. Ωραία. Δεν μπορώ να φανταστώ γιατί ο χρήστης μου να θέλει να κάτι βαρύ εκείνη τη στιγμή. Αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία θα ήθελα να είναι πιο δυναμικά. Για παράδειγμα, το καλάθι, να μην χρειάζεται να κάνω refresh σελίδα κάθε φορά που βάζεις το καλάθι πράγματα ή κάθε φορά που βγάζεις. Να τα κάνω πιο interactive και γρήγορα μαζί σου. Γιατί να μην μπορώ εγώ εύκολα και δεν υπάρχει. Μιλάμε όλα από tutorials μέχρι οδηγίες, μέχρι το πώς είναι στημένα αυτά τα εργαλεία, δεν σε αφήνουν και σε διώχνουν από το να πας και να πάρεις ένα element, το οποίο είναι το δυναμικό μου, ναι. Και να κουμπώσει εκεί πάνω το React. Σωστά. Αυτό ξέρεις ότι το έχουμε κάνει στο site που έχουμε φτιάξει που έχει καλάθι για αυτό τον πελάτη μας. Το ξέρω. Εκεί για παράδειγμα το έχουμε βάλει μόνο σε αυτό το κομμάτι το React. Και βγάζει νόημα. Ναι. Θυμάσαι πόσο αίμα είχαμε φτύσει τότε για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό να παίξει χωρίς να είναι περίεργο. Ήτανε μεγάλο pain in the ass, το θυμάμαι. Γιατί εγώ το είχα γράψει αυτό το κομμάτι το συγκεκριμένο και το θυμάμαι. Ήτανε όντως pain in the ass αυτό. Γιατί? Δηλαδή, έχεις ρε παιδί μου τόσο ωραίες τεχνολογίες. Έχεις το Vue. Το Vue.js είναι μια τεχνολογία που είναι πολύ παρόμοια με το. Όχι παρόμοια με το React, αλλά το έλεγα. Στη βάση του είναι. Μου είναι λίγο πιο προσιτή εμένα, να πω την αλήθεια. Είναι πιο κοντά στα web components, θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, ότι εγώ έχω ένα element. Το οποίο δεν είναι στα κλασικά της HTML, δεν είναι div, ξέρω εγώ. Είναι ένα, το λέω cart για παράδειγμα. Mm. Και το cart element εμπεριέχει όλη τη λογική του πώς εμφανίζεται στο χρήστη, ποιο είναι το template του, τι JavaScript τη λογική έχει αυτό. Άρα κάπως πάει και τα γκρουπάρει αυτά σε ένα element. Mm. Και μιλάμε, είχαμε αγευτεί με το view. Μ' άρεσε πάρα πολύ στην τεχνολογία. Γιατί λέω ρε παιδί μου, είναι ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος να μην χρειαστεί να πάω σε jQuery λύσεις, αν χρειάζεται να πάρω ένα κομμάτι της σελίδας μου για να το κάνω δυναμικό. Να πάρω για παράδειγμα το καλάθι. Το οποίο ας μην είναι interactive μέχρι να κατέβει το καλάθι, αλλά η σελίδα του χρήστη μου που λέει ότι φίλε, αυτά είναι τα παπούτσια που θες. Ναι. Θα είναι γρήγορη. Σωστά. Οκ, okay, άμα αυτό θέλει να ανοίξει σελίδα και να πάει στο καλάθι και να το διαγράψει, ας περιμένει ρε παιδί μου το time του interactive, ας πούμε, της σελίδας. Μάλλον του component της σελίδας. Ναι. Αλλά άμα αυτό θέλει απλά να δει τα παπούτσια, να δει πόσο κάνουν και σε τι νούμερο το έχω διαθέσιμο. Δεν πρέπει να περιμένει αυτό το πράγμα. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Και είναι καλό και αυτά να είναι και searchable, όπως είπαμε. Δηλαδή να μπορεί εύκολα να ζω. Είναι τόσο πολλά. Και το Vue, ρε παιδί μου, ήταν τόσο ωραία τεχνολογία. Και γενικά είχα ενθουσιαστεί όταν την είχα δει. Α, μιλάς παρελθοντικά, δεν ξέρω, δεν το έχω ακολουθήσει. Και βγάλανε το Vue X. Α, που είναι το αντίστοιχο Redux. Ναι, που πάει και παίρνει state και κάνει περίπλοκα πράγματα και όλα αυτά. Και πρόσφατα προσπαθούσα, ρε παιδί μου, να πάρω μια εφαρμογή την οποία. Είχαμε ένα dashboard, ωραία. Ναι. Το οποίο είχα πάρει την απόφαση να το γυρίσω σε React. Ωραία. Το dashboard ήταν by default logged in, είχε πολλές δυναμικές περίεργες φόρμες και όλα αυτά. Και λόγω της μειωμένης μου
εμπειρία σε front-end κώδικα, μου ήταν πιο εύκολο να γράψω λίγο πιο σύνθετο back-end, πιο σύνθετο JavaScript logic, να το πω έτσι, ώστε να μπορέσω γρήγορα να κάνω πράγματα. Δεν ήταν η βέλτιστη λύση, αλλά μια λύση που για τα δεδομένα της περίοδου μου άφηνε ένα πιο γρήγορο αποτέλεσμα. Mm. Λοιπόν, αυτό που αποφασίσαμε τώρα να το γυρίσουμε πάλι σε Django Views. Ωραία. Να πάμε back to the basics. Γιατί υπήρχαν περισσότερα άτομα να ασχοληθούν με πιο πολύ HTML και απλό κώδικα. Άρα λοιπόν κάνουμε αυτή την αλλαγή. Και ήθελα λοιπόν εγώ να πάρω ένα πολύ συγκεκριμένο component, το οποίο θα μας έβγαινε επίσης να το κάνουμε με κλασικές τεχνολογίες, να το πω έτσι, και ήθελα να το κάνω React και δεν μπορούσα με Vue. Δηλαδή μιλάμε, ήταν τόσο περίπλοκο και τόσο δύσκολο. Ναι. Και λέω γιατί. Ήταν ή pass all the way ή καθόλου. Ναι, δεν θέλω να πάω all the way. Γιατί να το κάνω αυτό. Λοιπόν, έχεις δει αυτό που έχουν φτιάξει η Basecamp, το Stimulus? Έχουμε χρησιμοποιήσει Stimulus στο συγκεκριμένο dashboard. Λέει, ενώ έχει ενδιαφέροντα πράγματα, δυστυχώς δεν έχει πράγματα. Δηλαδή δεν έχει έτοιμες βιβλιοθήκες πάνω στο Stimulus. Είναι πολύ περιορισμένο. Δεν έχει οικοσύστημα. Ναι. Mm. Οπότε για τα 4-5 πράγματα που θέλεις ενδεχομένως να κάνεις, είναι βολικό. Για άμα θες να πάρεις κάτι πιο έτοιμο, που επειδή εγώ είμαι τεμπέλης και δεν είμαι τόσο καλό στο frontend, ρε παιδί μου, ήθελα να βρω έτοιμα πράγματα, δεν έβρισκα. Ναι, οκ, okay. Κατάλαβα. Εντάξει, εγώ το είδα. Εντάξει, γενικά μου αρέσει ότι κάνει αυτή η εταιρεία, αλλά και εμένα μου είχε φανεί ότι είναι, ξέρεις, κάπως λίγο πιο περιορισμένο, γιατί δεν έχει οικοσύστημα γύρω από αυτό. Είναι θέμα αυτό. Είναι πολύ συγκεκριμένο, απλά χρειάζεται να επενδύσεις αυτό, δηλαδή είναι κάτι διαφορετικό. Εμένα μου άρεσε, βασικά, πριν πάμε, θα πω κάτι άλλο το οποίο μου δίνει πάρα πολύ στα single page applications, ανεξαρτήτως τεχνολογίας. Ποια single page applications εννοώ? Αυτά τα οποία έχει πάρει την πρωτοβουλία ο προγραμματιστής και αντί να αφήνει τον browser να ζητάει πράγματα και να τα φέρνει πίσω, λέει όλο αυτό που πηγαίνω από σελίδα σε σελίδα θα το προσομοιάσω εγώ με JavaScript. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το βλέπεις, το πηγαίνω στο history. Και όταν αρχίζει ο developer να μπλέκει με τα κουμπάκια του τι σημαίνει μπρος και πίσω στο browser στο history και παίρνει πρωτοβουλία το τι θα πει αυτό για τον τελικό χρήστη, είναι το χειρότερό μου. Νομίζω ότι η πιο ενδιαφέρουσα χρήση από developer σε τέτοια κουμπάκια είναι σε όλες αυτές τις υπομοσελίδες που για κάποιο λόγο πατάς ένα link που δεν πρέπει οτιδήποτε άλλο και πάνε και σκίζουν το history και βάζουν 17 φορές να πρέπει να πατήσεις πίσω για να πας με την σελίδα. Και δεν μπορείς, ναι. Δηλαδή πάει ένας παιδί μου, χακάρει ένα website, κάνει redirect σε ένα δικό του website που σου λέει αγόρασε τώρα, ξέρω εγώ, για την καράφλα. Ναι, βάζει push states το τέτοιο στη history. Το οποίο ειλικρινά θέλω πάρα πολύ να δω τη στιγμή που θα το κόψουν οι browsers και δεν θα μπορείς να παίξεις με το history και θα ησυχάσουν απλά. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Με ενοχλεί πάρα πολύ να πατά το πίσω και να μην πηγαίνει εκεί που ήμουν πριν, στην προηγούμενη σελίδα. Ναι, δηλαδή. Τη δίνει. Εντάξει, κοίταξε, δεν θα το κόψουν ποτέ αυτό. Θα σου πω τι κάνω. Θα το περιορίσουν σε κάτι. Λογική. Η λογική είναι ότι αυτό που έχουμε, πιστεύω ότι εμείς στο Sourceler το έχουμε μπλέξει με αυτό με τον σωστό τρόπο. Δηλαδή, πατάς να διαλέξεις project, πατάς το project, στο φορτώνουμε δυναμικά και αλλάζουμε και την τέτοια πάνω. Αλλά αυτό πρέπει να δεις. Εμείς έχουμε βάλει, όταν πας πίσω, σε πάει όντως αυτό που ήταν η προηγούμενη σελίδα και αν όντως αλλάξει τη σελίδα στο browser πάνω, γίνεται αυτό το πράγμα ακριβώς. Δηλαδή, δεν έχουμε πάρει στην ουσία κάποια πρωτοβουλία, απλά έχουμε πει αυτό το οποίο έτσι κι αλλιώς θα φόρτωνε, αφού έχουμε τα δεδομένα θα το κάνουμε δυναμικά. Και αν κάνεις refresh, θα σε πάει στην διάρκεια. Ναι. Και αν πας πίσω, θα πας και πού ήσουν. Δηλαδή, στην ουσία, όντως εκεί εμείς έχουμε μπλέξει απειροελάχιστα ένα πολύ συγκεκριμένο. Το οποίο θα προτιμούσα να μην ήταν έτσι, αλλά εντάξει. Ξέρεις που παθαίνω πολλαπλά εγκεφαλικά. Πού? Είσαι μια σελίδα. Ναι. Και πατάς ένα κουμπί, ρε παιδί μου, για να αλλάξεις, για παράδειγμα, να πας πιο κάτω ή πιο πάνω ή να επεκτείνεις ένα κείμενο που είναι κλειστό και δεν φαίνεται. Και πατάς πίσω, και αντί να σε πάει στην προηγούμενη σελίδα, αποφασίζει να σε πάει στο προηγούμενο state τη σελίδα. Με τίποτα δεν έχεις δει τέτοιο πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Θες να πεις σε ποια σελίδα? Δεν θυμάμαι τώρα, αλλά κάθε φορά. Απίστευτο. Δηλαδή, ο άλλος έχει πάει και έχει βιάσει το history. Και... Τι λες, ρε! Ναι. Να βγάλω και τη χολή μου για τον Gatsby. Βγάλτε. Λοιπόν, και μέσα σε όλα αυτά. Βγάλτε. Έρχεται. Λοιπόν, πριν πολλά χρόνια που οι άνθρωποι ήταν πιο χαζοί και πιο απλοί, χρησιμοποιούσαν κάποιους site generators. Τι λέγανε λοιπόν? Λέγανε αντί εγώ να πάω να κάνω ένα site με, ξέρω, βάση domain και το καθεξής, θα φτύσω σκέτες HTML σελίδες. Σωστά. Μιλάμε για και μας αρέσει. Ριζοσπαστική τέτοια. Ήταν ριζοσπαστικό. Δηλαδή, άνοιγες μια σελίδα, κατέβαζε κάποια bytes ή kilobytes, ξέρω, ναι, ναι, ναι.
και τελείωνε. Ναι, ναι, ναι. Και ήταν φανταστικό. Και αυτά ήταν software όπως για παράδειγμα το Jekyll, το οποίο ήταν από τους πρωτοπόρους νομίζω του. Και ακόμα παίζει καλή μπάλα. Εννοώ ότι ήταν από τα πρώτα που βγήκαν και προφανώς είναι για τα πιο. Φαντάζομαι νομίζω ότι όλο το documentation του Docker είναι Jekyll πλέον. Είναι, δεν είναι Hugo. Νομίζω είναι Jekyll. Κάποια στιγμή είχαν πει ότι. Είναι η μόνο GitHub Pages, δεν θυμάμαι. Συνέχισε πάντως. Είναι GitHub Pages πάντως, είναι ναι, σίγουρο. Ναι. Δηλαδή είναι σε στατικό all full. Ναι. Βγήκε μετά το Hugo, το οποίο είναι αντίστοιχο του Jekyll, απλά δουλεύει σε Go, άρα σου δίνει διαφορετικό template language. Mm. Και μετά άρχεται η Java και λέει. Παιδιά. Hold my beer. Και σηκώνει τον Gatsby, δηλαδή. Το οποίο. Άκου να δεις τι είναι, να σου πω τι είναι το καλό για μένα του Gatsby. Εγώ μπορώ να δω use cases. Τα οποία έχει διαφορά, είναι, το βλέπω είναι το 1 στα 1000, αν όχι στα 100. Στα 100, αν όχι στα 1000 από αυτά τα οποία υπάρχουν. Το Gatsby τι κάνει, κάνει αυτό το οποίο κάνει και το Jekyll. Λες δηλαδή, ξέρεις, εδώ τα δεδομένα μου, εδώ το template, πώς βγαίνει η σελίδα, βγάλω το. Απλά έχει κάνει αυτό το abstraction, αυτό το οποίο λατρεύουν οι προγραμματιστές να κάνουν και να εξιστεί τα δεδομένα σου. Δεν είναι απλά YAML αρχή οτιδήποτε. Μπορεί να είναι WordPress post, μπορεί να είναι Eventbrite events, μπορεί να είναι Facebook σελίδες, μπορεί να είναι όποιο plugin έχει φτιάξει, όποιος third party θέλει και πάει λέγοντας. Οπότε από πού τραβάει τα δεδομένα είναι αόριστο. Ό,τι plugin έχει κατεβάσει. Ένα. Το οποίο μας αρέσει που μας δίνει δυνατότητες, αλλά βάζει πολυπλοκότητα. Δύο. Αντί να είναι HTML templates, αυτό το οποίο γράφεις είναι React. Οπότε έχουμε θέμα. Και τρίτο, ο τρόπος με τον οποίο ζητάς τα δεδομένα δεν είναι ότι τα περνάς όλα εδώ μέσα και βάζεις αγγίλες και λες ωραία από το post, βάλουμε τον τίτλο από αυτό. Τα γράφεις αυτή τη γλώσσα που λέγεται GraphQL, την οποία νομίζω ότι την δισάραμε έτσι κι αλλιώς στο προηγούμενο επεισόδιο. Ωραία. Πάμε στα καλά. Πριν πάμε στα καλά, να πω ότι για να έχεις πάρα πολλές δυνατότητες που τα use cases είναι απειροελάχιστα, έχεις φτιάξει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ πολύπλοκο. Για να το στήσεις, γιατί εμείς έχουμε στήσει το ένα site από αυτά που έχουμε φτιάξει, το twohog.coach, όπου έχουμε όλα μας τα trainings και αυτά, το έχουμε κάνει σε Gatsby. Και θέλαμε να πειραματιστούμε, it's legit. Και η εμπειρία χρήση είναι καλή, γιατί το έχουμε κάνει όλο server side rendered, δεν είναι single page application. Αλλά βάλαμε κόπο για να βγει καλή δουλειά και να μην θέλει JavaScript. Έχω ένα issue, το οποίο μπορώ να βάλω screenshot κάπου, το οποίο λέω να βρούμε τρόπο να εξαφανίσουμε το τέτοιο που λέει ενεργοποιήστε την JavaScript. Γιατί άμα δεν είχε JavaScript, είχε βάλει ένα no script tag που έλεγε να ενεργοποιήσει JavaScript για να παίζει το site. Και έλεγα στο Μάριο, ξέρεις τι, αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει. Λοιπόν, ποια είναι τα καλά. Όταν έχεις κάτι το οποίο είναι πολύ δυναμικό, γίνονται σελίδες συνεχώς, continuous building δηλαδή, όταν έχεις ένα site το οποίο μπορεί να είναι μια εφημερίδα online, κάτι το οποίο συνεχώς παράγεται περιεχόμενο το οποίο πρέπει να γίνεται render, να γίνεται update και το καθεξής, δεν πρέπει να τάξεις όλα αυτά σε ένα YAML αρχείο σε κάτι τέτοιο, αλλά θέλει να έχεις ένα API που να σερβίρει και το καθεξής. Σωστά. Τότε, ναι, το Gatsby βγάζει νόημα γιατί μπορεί να σου κάνει partial builds, δηλαδή ένα κομμάτι σελίδες να σου ξαναχτίσει και το καθεξής. Έχει πολύ ωραία flows εκεί πέρα και βγάζει νόημα. Όταν πας και κάνεις ένα site με 4 trainings, sorry, yeah. Πάρει, αλλά όταν το κάναμε αυτό. Δεν ήτανε, ήτανε άκουτα στα πλαίσια του πειραματισμού. Για μένα γι' αυτό ήταν ok. Θα το συνέστηνε σε κάποιον. Γι' αυτό είπα ότι ήταν πειραματισμό. Μπράβο. Άρα λοιπόν δεν βγάζει νόημα αυτό. Δεν μπορώ. Πάει ο άλλος ναι, και λέει θα κάνω το website μου σε Gatsby. Άμα δεν θες να πειραματιστείς με αυτό το πράγμα, ναι. Είσαι foul, τέλος. Είναι αντιπαραγωγικό. Δηλαδή εγώ θυμάμαι ότι όντως κοπιάσαμε με τον Μάριο για να βρούμε πώς δεν θα εμφανίσει ποτέ σε χρήστη ότι χρειάζεται JavaScript αυτό το site. Αυτό δηλαδή κάνεις κάτι πάρα πολύ. Πρέπει να γράψεις React. Θυμάμαι δηλαδή την άλλη φορά ήθελα να κάνω μια αλλαγή, δεν θυμάμαι κάποια trainings να τα εμφανίζω. Τι βλασφήμισες. Ήτανε. Έπρεπε να. Εντάξει, έπρεπε να γράψω GraphQL. Πες αυτό δεν είναι πρόβλημα του Gatsby. Ήταν ότι εγώ δεν είχε τύχει να ξαναγράψω GraphQL. Μετά έπρεπε να τα κάνω filter με JavaScript και να τα κάνω έτσι κι αλλιώς. Και μετά θυμάμαι ότι υπήρχαν κάποιες περιπτώσεις που το Gatsby έκανε render στο δυναμικό άλλο πράγμα και στο στατικό άλλο πράγμα, δεν θυμάσαι. Δηλαδή βάζεις τόσο πολύ μεγάλη λογική που δεν. Η οποία χρειάζεται στις μία χιλιάδες περιπτώσεις. Είσαι εφημερίδα. Σούπερ. Ναι. Βγάζει νόημα. Όντως για εφημερίδα αυτό ήταν πάρα πολύ καλό. Ναι. Μπορεί κατάλαβες να. Κατάλαβες την εφημερίδα. Κάτι το ναι. Οποίο έχει ένα συνεχές περιεχόμενο. Κάπου έχω ακούσει ότι η NASA χρησιμοποιεί Gatsby, κάποιος έτσι οργανισμός που έχει πάρα πολλά documents τα οποία παράγονται συνεχώς ναι. Και δημιουργεί μια στατική βάση αυτό το οποίο ναι, it makes sense. Βγάζει νόημα. Αλλά υπάρχουν όρια. Δηλαδή. Ναι. Και, ξέρεις, υπάρχει ένα μαγικό πράγμα που λέγεται. Cassing. Και μπορείς να το κασάρεις στο edge. Και μπορείς την πρώτη φορά που θα χρειαστεί να δει ένας χρήστης μια σελίδα να φτάσει στο σερβερ σου και τη δεύτερη να μην φτάσει. Υπάρχει ένα μαγικό πράγμα στη μέση. Το οποίο είναι αρκετό σε έτοιμες υπηρεσίες που το κάνουν για σένα. Δηλαδή θα μπορούσε να το κάνεις αυτό.
Άρα λοιπόν να έχεις κάτι το οποίο θα είναι σε WordPress, σε οτιδήποτε θες, το οποίο έχει μια βάση και είναι αργό την πρώτη φορά, είναι χάλια και δεν είναι στατικό site. Την δεύτερη φορά έχεις βάλει ένα CDN μπροστά και σε σώζει. Μιλάμε για hard gorilla, δηλαδή. Hard gorilla, το οποίο δεν θέλει καν κώδικα. Ναι, δηλαδή απλά πάτησε ένα κουμπί και γίνεται. Ναι. Δεν μπορεί να βάλει Cloudflare, η οποία είναι φανταστική υπηρεσία, ναι. Δηλαδή τη λατρεύω. Πολλές είναι η Cloudflare, είναι η Fastly, είναι χιλιαδιά, αν θες ένα CDN. Το οποίο απλά κάθεται στη μέση του server και του site σου και φροντίζει να σερβίρει από locations κοντά στον τελικό, ναι, σου χρήστη πολύ γρήγορα. Ξέρεις τι άλλο φοβερό έχει αυτό, το χρησιμοποιείς τέτοιες υπηρεσίες, είναι ότι βγαίνουν βγαίνουν πλέον καινούργια δικτυακά πρωτόκολλα. Έχουμε δηλαδή το HTTP2, έχουμε το HTTP3 που παίζει τώρα μπάλα. Όλα αυτά τώρα τα υλοποιείς και να τα υποστηρίξεις εσύ πίσω στη σελίδα στο WordPress είναι μανίκι, δεν είναι. Security upgrades. Ναι. Όλο αυτό το αναλαμβάνει και το κάνει ο CDN που είναι μπροστά από σένα, το κομμάτι του performance. Και τελείωσε εκεί. Αυτό, δηλαδή, αυτός μιλάει αυτό το πρωτόκολλο με τον χρήστη και μετά εσύ υποστηρίζεις τα παλιά παραδοσιακά πρωτόκολλα και ξέρει αυτός πότε να ξανάρθει σε εσένα και πότε όχι. Δηλαδή, φαντάσου πόσο πιο ωραία θα γινόταν η ζωή των ανθρώπων αν μπορούσαν εύκολα να κάνουν δυναμικό ένα κομμάτι σελίδας, ώστε να μην χρειάζεται ούτε να το χτίζει κάθε φορά ο σερβερ, όλη τη σελίδα. Ναι. Να μπορούσαν να την κασάρουν. Δηλαδή, φαντάσου ένα e-shop πόσο πιο απλό θα ήταν. Αν το μόνο πράγμα το οποίο ήταν δυναμικό σελίδα ήταν το αν είναι favorite, το αν είναι στο καλάθι. Και την ποσότητα. Και το καλάθι, ναι, και η ποσότητα. Συμφωνώ. Και αυτά, ναι, να μην τα έβλεπες με τη μία, να τα έβλεπες μετά από λίγο, αλλά να μπορείς όλη αυτή τη σελίδα να την φέρεις στο χρήστη αστραπιαία. Σωστά. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι μπορώ να συμφωνήσω περισσότερο. Ξέρω ότι μου αρέσει πάρα πολύ ότι στο Dojo, το εργαλείο που έχουμε φτιάξει για τα workshops, δεν έχουμε σχεδόν καθόλου διαδραστικό τα μέσα. Το μόνο διαδραστικό που είναι πάρα πολύ διαδραστικό, αλλά δεν είναι το terminal. Έχουμε φτιάξει μια σελίδα στην οποία ο άλλος μπορεί να δει τις διαφάνειές του, το μάθημα, την ύλη, τα recordings από τις παλιές τέτοια, να τα κατεβάσει. Και έχει και ένα terminal και όλο αυτό δεν είναι single page application. Μιλάμε. Ναι. Μήπως είμαστε πάρα πολύ καλοί εμείς. Ξέρεις είναι το φανταστικό με όλα αυτά. Το πόσο λίγο κώδικα γράφεις. Παρεμπιπτόντως, παιδιά, σε αυτό το εργαλείο που χρησιμοποιούμε και έχουμε φτιάξει, δεν έχουμε JavaScript bundler. Δηλαδή, δεν υπάρχει webpack ή κάτι τέτοιο. Έχουμε πετάξει το script χήμα μέσα. Γιατί JavaScript χρειάζεται μόνο σε μία σελίδα και υπάρχει ένα script tag στο τέλος με σελίδα γραμμένο με το χέρι στο HTML και δουλεύει καταπληκτικά. Δουλεύει καταπληκτικά. Τα σερβίρουμε από κάποιο CDN τα αρχεία της JavaScript. Τις βιβλιοθήκες στο Extreme.js για παράδειγμα, οπότε έρχεται κοντά, έρχεται γρήγορα, παίζει. Δεν νομίζω να μας παραπονέθηκε κανείς ότι δούλευε το site. Και ήταν όλο στην πένα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν εγώ είμαι περίεργος. Είναι καταπληκτικό το πόσο λίγο κώδικα γράφεις, αν δεν κάνεις αυτά, και το πόσο καλύτερη εμπειρία χρήσης έχει ο τελικός χρήστης. Για να μπορέσεις να του δώσεις καλή εμπειρία με single page application, πρέπει να βάλεις πολύ παραπάνω κόπο. Είναι απίστευτο, ναι. Δηλαδή, γιατί. Ναι, είναι. Είναι κακό. Και εγώ τι λέω, δεν λέω μην φτιάχνετε single page applications. Θα μπορούσε το Google Docs να μην είναι. Όχι, δεν μπορεί να μην είναι single page application, γιατί εγώ πρέπει να γράψω κείμενο εκείνη τη στιγμή. Μα δεν είναι το πρόβλημα με τα single page applications, είναι τα single page applications για τους last logs. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιον να τον disarm αυτή τη στιγμή, αλλά εντάξει, όχι, ας μην είναι, ας μην πούμε τέτοιο. Δεν θέλω να κάνω ντύση. Ναι. Μάλλον δεν θέλω να κάνω συγκεκριμένο τέτοιο. Ναι. Θέλω να κάνω λογική ντύση. Δηλαδή δεν. Ναι. Πώς σου φάνηκε, πώς ξεκίνησα από. Δηλαδή σήμερα νομίζω ανανεώθηκα. Εκτονωθήκαμε. Εκτονωθήκα και ανανεώθηκα σήμερα, ήταν πολύ ωραίο. Κι εγώ σίγουρα. Και χαίρομαι που δεν έχω, νομίζω μετά το Sourcelayer, δεν έχω φτιάξει άλλο single page application. Σου λέω δηλαδή και εγώ αυτό το dashboard, παρότι ρε παιδί μου είχε πολλά σημεία τα οποία με δυσκολέψανε πριν, τώρα που σιγά σιγά γίνεται Django Views. Έχω μια ηρεμία εσωτερική. Είναι φανταστικό. Και αν μπορούσα να πάρω αυτά τα 2-3 άτομα σημεία τα οποία μου είναι δύσκολα να τα κάνω σε στατική μορφή. Και τους έβαζα ένα Vue.js component απλά να φορτώνει μόνο αυτό τίποτα άλλο, με απλό τρόπο. Αυτό το οποίο ήθελα να πω και να μην το ξεχάσω, γιατί το έχω, είναι από το άρθρο το οποίο θα το βάλουμε και όλο στο description, που ξεκίνησε αυτή η κουβέντα για τα single page applications. Μου άρεσε να λέω ότι οι τεχνολογίες τύπου React είναι σε ένα ενδιάμεσο layer των εφαρμογών, οι οποίες ούτε είναι πολύ απαιτητικές από άποψη performance, αλλά δεν μπορούν κιόλας να υποστηριχθούν από τις τυπικές τεχνολογίες. Δηλαδή, όταν έχει ώρα να κάνεις γραφήματα, όταν έχει ώρα να κάνεις terminals. Γυρνάς πάλι σε πιο plain. Θες να πας πίσω σε παραδοσιακές, παιδί μου, τεχνικές, θα λέει κανείς. Δηλαδή, ξέρω ότι το Extreme.js μπορεί να σκεφτεί πολλούς τεχνικούς λόγους για τους οποίους δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι rendered σε React. Δηλαδή, δεν είναι καν σε ντόμι, είναι canvas, παιδιά, αυτό το πράγμα. Βρήκα φανταστική αναλογία.
Το React είναι, ρε παιδί μου, η πυρηνική ενέργεια και τα single page applications που συζητάμε είναι η πυρηνική βόμβα. Να μου πάει να ξαναπατήσει. Ναι, είναι λάθος χρήση. Είναι η λάθος χρήση αυτού του πράγματος. Ναι. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι η πυρηνική ενέργεια δεν είναι φανταστική. Ναι, σωστά. Αλλά κανείς δεν μπορεί να πει. Επιστημονικά υπάρχει consensus τουλάχιστον, ναι, φυσικά. Κανείς όμως δεν μπορεί να πει ότι η πυρηνική βόμβα είναι χρήσιμη. Ναι, συμφωνώ απολύτως με αυτό που λες. Οπότε, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα περίμενε, επειδή εγώ δεν έχω ρολόγιο και δεν θέλω να ξανακάνουμε ύστερα από καιρό να γκες, εγώ θεωρώ ότι τα 3 τέταρτα τα έχουμε φάει. Εννοείται ότι είμαστε 3 τέταρτα. Είμαστε κοντά στην ώρα πάλι. Αφού μου αρέσει να μιλάμε. Πρέπει να είμαστε 50 λεπτάκι, θα έλεγα. Okay. Δηλαδή, γνωρίζοντας το πού νιώθω τη συζήτηση και από την εμπειρία που έχω στην μικρή κουβέντα. Και πού μας βρίσκουν αυτοί οι οποίοι θέλουν. YouTube. Ναι. Θα ανέβει κλασικά πλέον με. Ελπίζω να είναι. Βασικά είχε ξενερώσει λίγο ο ήχος στο live. Ναι. Τώρα νομίζω θα είμαστε κομπλέ γιατί είμαστε και δύο από κοντά. Με τη μικροφωνάρα εδώ την ωραία. Και είναι και ότι το μακρυσμένο αναγκαστικά κόβει τον ένα για να μιλήσει ο άλλος. Έχει κάποια. Ναι, όντως εμφανιζόταν ένα με ο άλλος και όντως ήταν θέματα. Ενώ τώρα βλέπουμε τις φατσάρες μας όλη την ώρα. Συνεχίζουμε εννοείται Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και οτιδήποτε άλλο σε podcast μπορέσαμε να βρούμε τουλάχιστον. Αν υπάρχει κάτι που λείπει, εννοείται feel free να στείλουμε ένα σχόλιο. YouTube εννοείται κλασικά. Και until next week. Τέλεια, λοιπόν, τα λέμε. Γεια. Yeah.